Τι, έχουμε γιορτή. Ναι. Έχουμε 110 χρόνια του ελληνικού προσκοπισμού. Σώμα Έλληνων Προσκόπων. Ο Γενικός Σύμβουλος είναι λίγο πιο μακριά από εμάς. Δεν είναι πολύ μακριά. Ο κύριος Χριστόφορος Μητρομάρας, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Γενικέ. Κατερινά. Και Μίκη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Open day σήμερα, και κύριε Μητρομάρα, όπου Έλληνες πρόσκοποι μπορούν, προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίσει τη δράση και τα προγράμματά σας. Ακριβώς. Αυτό το Σαββατοκύριακο σε 300 σημεία σε όλη την Ελλάδα οι Έλληνες πρόσκοποι ανοίγουν τους χώρους τους και καλούν όποιον θέλει να έρθει να μας γνωρίσει από κοντά, μικρούς και μεγάλους γονείς, να δουν τι κάνουν οι πρόσκοποι και πώς μπορούν τα παιδιά να επωφεληθούν από τον προσκοπισμό. Πάντως, Γενικέ, πρέπει να ομολογήσουμε ότι αν κάποιοι είπαν τα πρώτα λόγια και χτύπησαν τον κόδωνα του κινδύνου για την κλιματική αλλαγή, για το περιβάλλον, την οικολογία και ό,τι αφορά το περιβάλλον μας και εντός και εκτός του άστεως, ήταν το Σώμα Έλληνων Προσκόπων. Έτσι. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα κιόλας. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, πράγματι οι πρόσκοποι εδώ και 110 χρόνια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ήταν από τους πρώτους οι οποίοι έγκαιρα είδαν τη σπουδότητα της προστασίας του περιβάλλοντος και φροντίζουν από τη μικρή κιόλας ηλικία να ευαισθητοποιηθούν, τα παιδιά, τους εφήβους, τους νέους στην αγάπη για τη φύση και ότι είναι το σπίτι μας και πρέπει να το προστατεύουμε. Τώρα, σήμερα και αύριο λοιπόν σε 330 σημεία μας είπατε, δηλαδή σε λέσχες, σε εστίες των προσκόπων, είναι ανοιχτές όλη την ημέρα ή συγκεκριμένες ώρες που μπορούν παιδιά και γονείς να έρθουν κοντά σας και να δουν το παιδαγωγικό σύστημα, το παιχνίδι και η μάθηση όπως γίνεται μοναδικά από τους προσκόπους? Οι χώροι μας, οι εστίες των προσκόπων, είναι ανοιχτές, αλλά όχι μόνο οι εστίες, και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, σε μεγάλους κοινόχρηστους χώρους, σε πλατείες, σε πάρκα, θα βρείτε τους προσκόπους. Είναι συγκεκριμένες ώρες και σήμερα και αύριο. Πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας gineproskopos.gr, όπου ο καθένας μπορεί να βρει το πιο κοντινό προσκοπικό σύστημα και τις ώρες που θα είναι ανοιχτό, προκειμένου να γνωρίσουμε όλοι τους προσκόπους. Ναι. Εμείς βλέπουμε εδώ τα μικρά μας, τα λυκόπουλα. Ακριβώς. Ποια είναι τα μαθήματα που παίρνουμε από εσάς? Τι είναι αυτό που θα ανακαλύψουμε ερχόμενοι στους προσκόπους? Αυτό που θα ανακαλύψουν καταρχήν τα παιδιά είναι πολύ παιχνίδι, διότι ο προσκοπισμός είναι μια εξωσχολική δραστηριότητα που στηρίζεται στο παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα οι γονείς θα δούνε ότι οι αρχές που καλλιεργεί ο προσκοπισμός, κυρίως η συνεργασία, η ομαδικότητα, η υπευθυνότητα, είναι χρήσιμα εφόδια τα οποία μπορεί σε ένα παιδί να μην φαίνονται αυτή τη στιγμή σημαντικά, αλλά όταν το παιδί γίνει πλέον πολίτης αυτού του τόπου, θα είναι χρήσιμα εφόδια για τη ζωή του. Λοιπόν, διήμερο ανοιχτό για τους όλους. Για πάντοτε όλους, είναι ανοιχτοί οι πρόσκοποι, να το πούμε αυτό. Πάντοτε. Απλώς σήμερα και αύριο με καλύτερο προγραμματισμό για να αποδεχτούμε τους φίλους και τις φίλες που θέλουν να μάθουν, να γνωρίσουν και βεβαίως να παίξουν και να μάθουν μέσα από το μοναδικό σύστημα που έχουν οι πρόσκοποι 110 χρόνια τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μητρομάρα, για αυτή τη σύνδεση. Ακριβώς, και εμείς ευχαριστούμε για την ευκαιρία που δίνεται η ΕΡΤ συνολικά στους Έλληνες προσκόπους να προβάλλουν το έργο τους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.